πολύ έξυπνη και λέω άλλη λέει. Οπότε πια και είναι και κοσμοπολίτη. Εντάξει, η Χριστίνα Πολίτη φωτογραφήθηκε με τον ηθοποιό της ταινίας 50 αποχρώσεις του Γκρι. Και ο άνθρωπος τρελάθηκε, πήγε σπίτι του, στο ξενοδοχείο του δηλαδή, και τα έδωσε όλα. Αυτό δεν το ξέρω. Αλλά παιδιά, με συγχωρείς, πας τώρα στο Λονδίνο δύο μέρες, είσαι με το παιδί σου. Και λες. Συγγνώμη, ήταν τώρα τυχαίο. Δηλαδή πήγε τυχαία εσύ αυτό το διήμερο, γιατί έλεγες θα πω αυτό το διήμερο ο κόσμος να χαλάσει. Άρα κανονισμένο ήταν. Αντεκάλε. Τι αντεκάλε, δεν κατάλαβα. Είναι παντρεμένος όμως. Εντάξει, και εσύ είσαι αλαβωνιασμένη, λογοδεσμένη. ναι, έχει με τα παπά. Παιδιά, πες μου όμως τις πιθανότητες να πεις θα πάω να φάω κάπου ίσια 9 η ώρα το βράδυ. Και να μην σε αφήσουν. Σε ένα εστιατόριο, στον πλανήτη όλο με. Στον πλανήτη γη σκέψη τώρα, είμαστε δύο άτομα. Αυτό που το θέλει όλο ο γενικός πληθυσμός στον πλανήτη και εγώ με το παιδί μου. Και έχει τρία τραπέζια στη γειτονιά. Χάλια, άβαφη εγώ. Και γυρνάει και μου λέει: μάνα, αυτός δίπλα δεν είναι, μου λέει, παίζει στον Γκρι. Κοιτάω εγώ η στραβή. Λέω: έχει Ιρλανδική προφορά. Μιλούσε αυτός, Irish. Αυτός είναι, λέω. Και αρχίζει σκευωρία. Το άγχος, το πώς θα μιλήσουμε και πώς θα βγάλουμε φωτογραφία. Περίμενε, λοιπόν, ξαναπαραγγείλαμε. Αυτοί μιλούσαν, φαίνεται, για κινηματογράφο. Αυτό ήταν με μία γυναίκα και ένα ζευγάρι που ήταν δουλειά. Αυτοί δεν του είπανε, οι πολίτη δίπλα. Δεν μας ξέρουνε, δεν ξέρουν ότι εμείς ξέρουμε από διασημότητα και πώς να τη διαχειριστούμε για να μην γίνουμε ρόμπα. Λοιπόν, γιατί έχουμε και κάποια αυτή. Δηλαδή, εντάξει, πάμε στον αντίθετο. Λέω, κάπως πρέπει ή να με λυπηθεί ή να με φανοσαχαζεί. Οπότε τον περιμένω εγώ εκεί που πληρώνουν, παιδιά. Τάκ, πετάγομαι. Γεια σου, λέω, είμαι από την Ελλάδα. Ξέρεις τι θα πει αυτό. Όχι. Όταν παιδιά λες πια έξω από την Ελλάδα, σε κοιτάνε μια συμπόνια. Δεν μπορώ να φανταστείτε. Ο ταξιτζής. Είσαι από την Ελλάδα. Ότι ήρθα από την Ελλάδα. Εσένα είδε και άμα αυτή και άμα είναι κρίμα το κορίτσι. Δηλαδή είμαι από την Ελλάδα, αλλά δεν είμαι του λέω φαν σου από τον Γκρι. Είμαι από τότε που έπαιζε στο The Fall. Έπαιζε έναν δολοφόνο. Που λέγεται το πέσιμο, λέγεται η σειρά. Όντως ή έψαξε και βρήκε. Όχι, τον βλέπω. Εγώ αυτό ο άντρα έχω εντοπίσει από τα ξεκινήματά του. Τον έχω στο νούμερο 5. Δηλαδή έχω κάτι σκανδιναβούς και αυτό ήταν στο 5 πάντα. Λοιπόν, τι ζώδιο είσαι φυσικά, Ταύρος. Ο άνθρωπος θα βγάλουμε φωτογραφία. Να τον έχω βάλει το γιο μου, του λέω μπας και κουνήσει και θα βγάλουμε μία. Ξέρω από το Σεβερλί, μία θα βγάλουμε, του λέω. Τέλος πάντων. Και βγήκε η φωτογραφία. Είναι και όμως. Είναι κούκλος. Είναι κούκλος, παιδιά. Είναι ευγενέστατος. Είναι λεπτοκαμωμένος. Τα μπράτσα, μου λέει ο γιος μου, και τα μπράτσα που έχει φτιάξει, και τα μπράτσα μου λέει. Έχει ένα σώμα έτσι αγλυπτό. Και είναι και πάρα πολύ έτσι αυτό το. Εθέριο που έχουν οι ξένοι ευγενείς. Αυτό το έτσι έχει, το κάπως. Αυτό το καλό. Όχι. Είναι ωραίος, δεν είναι παρματήλας. Η χαρά είναι ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του έτσι που είναι δίπλα σου. Πραγματικά. Αυτό τώρα θα πουλάει μούριο ότι ξέρω την πολίτη και τέτοια. Την ταινία του είναι χάλια. Του πω ότι η ταινία είναι χάλια. Του το πες. Του το είπα. Και τι σου είπε. Και αυτό μπορεί να θεωρεί όμω μέσα του να σου πω ότι η ταινία είναι χάλια. Ήταν βραδιά τον Όσκαρ και δεν είχε πάει εκεί. Ναι, πράγμα. Δηλαδή μου έκανε εντύπωση γιατί αν είχε πάει αυτό, πήγε η άλλη Ντακότα που έπαιζαν μαζί και την είχε γυμνή δύο ώρε. Που είναι κόρη τη Μέλανη Γκρίφιθ, αλλά η κόρη τη Ακίνθη. Φωτογραφήθηκε. Βέβαια, νίκησε. Φωτογραφήθηκε με τον Τζέιμι, ο οποίος είναι. Και μετά τι γίνεται, βάζω τη φωτογραφία και γίνεται ένας χαμός. Με πιάσαν όλα τα fan club από τον πλανήτη, γι' αυτό δεν φωτογραφίζεται πολύ. Και με έχουν βάλει από το Μεξικό τη χιλή που έλεγε σε αυνανίζω.